Το ουδέτερο που είδανε το παιχνίδι, μάλλον από τηλεόραση και αυτοί που είναι στο γήπεδο κάποιοι, είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Για εμάς που ζητάμε και η Βέρεια και εμείς που ζητάγαμε τους βαθμούς, χτυπήσαμε λίγο παραπάνω από 80 σφυρμούς. Στην ουσία, εμείς όταν παίζουμε απέναντι σε ένα σωματείο ιστορικό, με ένα ρόστερ πάρα πολύ πλούσιο, με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, με ένα επιτελείο πάρα πολύ καλό, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Εγώ είμαι, το έχω πει στον ίδιο, να προσέχετε εκεί εδώ στην Σιβέρια τον Παύλο τον Δερμιτζάκη, γιατί είναι κόσμο. Που εκεί πέρα, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, πια ο κάθε ένα υποστηρίζει την ομάδα του. Στην ουσία, εμείς δώσαμε ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο στον Σιβέρια και είναι δύσκολο. Όταν δίνει ένα πλεονέκτημα με ένα γκολ τώρα που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι τόσο εύκολο μετά να γυρίσεις ένα παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά μας έχουν συνηθίσει τα δύσκολα. Έχουμε περάσει πολλά στα 2 χρόνια με πολλά κρούσματα κορονοϊού, χωρίς γήπεδο, με ελλειπή προετοιμασία λόγω ότι δεν μπορούσα να δώσω ούτε ένα φιλικό παιχνίδι λόγω ότι ήταν το γήπεδο της Ιγουμενίτσα δεν ήταν κατάλληλο. Αναγκαστήκα να παίξουμε και εκτός έδρα, σε άλλη έδρα, το πρώτο παιχνίδι, το κυπέλο που αποκλειστήκαμε. Και προχωράμε. Νομίζω ότι είμαστε μια νεανική ομάδα που έχει μέλλον. Έτσι πιστεύω εγώ. Και δώσαμε στο τέλος την ψυχή. Και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό φαίνεται ότι το πρωτάθλημα θα έχει πολλές ομάδες που θα κοντράουν τη Βέρεια, γιατί όλοι θέλουν με τους πρωτοπόρους να δείξουν μια καλή εικόνα. Νομίζω ότι εντάξει, ένα καλό παιχνίδι ήταν και γυρνάμε πίσω στο σπίτι μας. Έχουμε τη Τετάρτη άλλο ένα παιχνίδι. Έχουμε συνεχόμενα και τελειώνει το πρώτο γύρο σε μια εβδομάδα και έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Η ανηφόρα είναι πολύ μεγάλη για όλες τις ομάδες. Και από τους πρωτοπόρους και αυτοί που είμαστε εκεί στη μέση και στη ζώνη κτλ. Βλέπουμε ότι είδατε τα αποτελέσματα σήμερα, τρελά αποτελέσματα. Να κερδίσει η Καβάλα με το Ηρακλή που εμείς, ο Ηρακλής έκανε με εμάς, το δήλωσα το προηγούμενο παιχνίδι, τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει, δηλαδή έκανε 5 ευκαιρίες, 5 γκολ, ήταν ανώτερη από εμάς και σήμερα χάνεμε την Καβάλα, μια ομάδα που φτιάχνεται τώρα. Εγώ δεν ξέρω, θα δούμε πολλά. Δεν θέλω να πω τίποτα παράξενο, αλλά δούμε πολλά γιατί είναι η εποχή και στην Ευρώπη γίνονται πολλά αποτελέσματα λόγω όλα αυτά που περνάμε μια. Ελπίζω να σας επεραστούν, να προσέχετε όλοι, να έχετε υγεία και γιατί περάσαμε εμείς δοκιμασία πάρα πολύ μεγάλη. Κύριε Ρώσα, τελειώνει ο πρώτος γύρος, όπως είπατε. Έχετε ξεχωρίσει κάποιες ομάδες που θα διεκδικήσουν τον όμιλό μας μόνο εδώ πέρα. Ναι, γιατί το νότιο όμιλο. Η Βέρεια για μένα είναι το πρώτο φαβορί τώρα. Εμείς παίξαμε και με τον. Και με την Ξάνθη και με την Λάρισα. Νομίζω ότι η πιο ποιοτική ομάδα είναι η Βέρεια αυτή την ώρα. Αλλά έχει δρόμο να μην είναι η ποιότητα. Μετά πρέπει να βγάλεις το γήπεδο και θα παίξεις σε όχι τόσο καλό αγωνιστικό χώρο που παίξαμε σήμερα εδώ. Υπάρχουν και άλλες παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Πάντως, σαν ποιότητα, βλέποντας την εντεκάδα και τον πάγκο της Βέρεια, νομίζω ότι είναι μια πλήρης ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό. Είναι δύσκολο κομμάτι αυτό. Αλλά από εκεί πέρα θα πάμε κάτι που το έχετε πει εσείς πολλές φορές και το λέω και εγώ. Είναι άδικο να υπάρχει άνοδο για μια ομάδα. Είναι πολύ άδικο. Πρέπει να υπήρχε άλλο σκεπτικό, γιατί δεν μπορεί με 34 ομάδες να ανέβει μία. Είναι πολύ δύσκολο. Και μετά θέλουμε να έρχονται κόσμο να κάνουν επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν γίνεται. Ευχαριστώ για την φιλοξενία πάλι καμιά φορά, γιατί ερχόμαστε εδώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεν μπορούσα να φέρω την Αλή και την Παπαγιάννα, τη φέραμε πέρσι τη γυμνάστριά μας. Δεν μπορούσε να έρθει, ναι. Και εντάξει, για μας, τουλάχιστον εγώ θέλω να περάσω στα παιδιά του που είναι στην ομάδα και στον κόσμο της Ιγουμενίτσα να έχουμε άλλο σκεφτικό πάνω σε αυτό το άθλημα τόσο όμορφο που είναι. Δεν πάμε για πόλεμο, πάμε σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρο. Μπορεί να υπάρχουν αδικίες, μπορεί να αυτό γιατί λένε ότι το δεύτερο γκολ ήταν offside. Εγώ δεν το λέω. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε αυτό, δεν το ξέρω εγώ. Λέω ότι όλα γίνονται. Μπορείς να δώσεις πέναλτι το τελευταία φάση, δεν ξέρω αν τον ακούμπησε ή όχι. Αυτό είναι που υπάρχει μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι.
Αλλά εμείς έχουμε ωραίες κόντρα με τη Βέρεια. Ναι. Βάζουμε γκολ στην Ελλάδα. Ο Βασιλακάκη μας έβαλε και πέρυσι το πρώτο γκολ εδώ μέσα. Βασιλακάκη, σε κούρα. Αυτός είχε βάλει το γκολ εδώ. Όχι, πέρυσι ήταν ο Κοντοέ, νομίζω ότι έβαλε. Πάντως είσαι κακό δαίμονα. Και το παιδί, ο Σπύρος, ξέρετε αυτό το παιδί, είναι τέταρτο έτος της γιατρικής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που φέραμε φέτος και κάνει μια πολύ μεγάλη θυσία. Ζει στα Γιάννηνα. Πηγαίνει πανεπιστήμιο 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ταξιδεύει μετά όπως το ρηματοφύλαγο, τα αδέλφια παπά και τα λοιπά. Και ως γιόγα το παιδί που έπεσε στο κέντρο. Έρχονται, κάνουν προπονήσεις και γυρνάνε πίσω. Είναι 140 χιλιόμετρα την ημέρα που κάνουν. Αλλά αυτό το παιδί αξίζει απέραντα από αυτό. Είναι καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι και επιστήμονα. Θα πάει για τέτοια φοβερό. Αυτό πρέπει να βγάλουμε το καπελάκι. Σπανίζει το ποδόσφαιρο. Σπανίζει. Το μπάσκετ το βλέπει. Το ποδόσφαιρο το βλέπει. Αυτό βλέπω. Γι' αυτό λέω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε συνεπιστήμονα.